Λοιπόν, έπαθλο Αχιλλέα, 1400 μέτρα. Νούμερο 1, Αλμπάχη. Με 60 κιλά ο Παναγιώτης Μητσάνης, προπονητής ο Χρήστος Κουβαράς, ιδιοκτησίας της εταιρείας Υποδομή ΑΕ. Νούμερο 2, ο Ριάνταλη Στάρτα, υποδρομή έχει καλός εντωμεταξύ. 60 κιλά ο Δημητρής Ρώσος, προπονητής ο Άρης Μικονιάδης, που είναι και η ιδιοκτησίας του. Νούμερο 3, Μπροτονς Αρτ. Με 57,5 κιλά ο Εντιόν Τσέλα, προπονητής ο Παναγιώτης Θεολόγου, ιδιοκτησίας Assi Stables. Νούμερο 4, Secret Rebel, 54,5 κιλά ο Γιώργος Ειρηνίδης, προπονητής ο Χρήστος Κουβαράς, ιδιοκτησίας των Στάβλων Θεοδωράκη. Νούμερο 5, Σομούντ, με 53,5 κιλά ο Γιώργος Μερσινιάς, προπονητής ο Γιάννης Ζεκολόπουλος, ιδιοκτησίας των Στάβλων Θεοδωράκη. Νούμερο 6, Μολοτωφ, με 52,5 κιλά ο Γιάννης Ψαραδάκης, προπονητής ο Παναγιώτης Κάσσης, ιδιοκτησίας των Στάβλων Αβάνας. Και νούμερο 7, Ρουσλαντ, με 50,5 κιλά ο Κώστας Μαστοράκης, προπονητής ο Ηλίας Σιατούνης, ιδιοκτησίας της εταιρείας Υποστρόγκ ΑΕ. Θυμάμαι πάντως πως ο Γκάι Μπάτερς πήρε το μέδαν του με 50 δραχμές γκανιάν. Εντάξει, γιατί μετά την τελεία νόμιζα πήγες να μου πεις θυμάμαι τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Τα λόγα ανηφορίζουν. Οπότε... Να καβαλάει το νυφ, άσπρο άλογο. Άμα αρχίσει αυτά τα άσπρα και τα αραβικά, θα σου αρχίσω κι εγώ με την. Θα σε πάω στην κουκαράτσα. Ο Ιφ ήταν μεγάλη άφηξη, είχε γίνει. Με την εποχή των αραβικών. Ναι, ναι, μεγάλη άφηξη είχε γίνει. Τζίτζι κουκαράτσα. Άγραφο. Μεγάλη άφηξη. Τζίτζι κουκαράτσα, μεγάλο. Μέσα δεκαετίας του 70. Είναι λοιπόν, σαν το γλέντι που έχει μαζευτεί όλη η νεολαία και κάποια στιγμή λες εσύ να πιάσουμε και ένα ταγκό και σηκώνεται ο παππούς με τη γιαγιά να χορέψουν κάπου και το έχουμε πάει εμείς. Ναι, εντάξει. Αλλά ξέρεις, αυτό όμως είναι ωραίο γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος που του αρέσει να τα ακούει. Αρέσει να γυρίζει λίγο στο παρελθόν γιατί αν δεν έχεις παρελθόν δεν υπάρχει μέλλον. Έτσι. Υπάρχει άλλη ρίση γι' αυτό. Άνθρωπος που απαρνιέται τη ρίζα του πεθαίνει. Και αυτό ισχύει για όλα. Λοιπόν, εδώ, Παναγιώτης Κάσης και ο ιδιοκτήτης του Μολότοφ, ο Μάκης ο Παράσχης, οδηγεί στο Ψαραδάκι. Λοιπόν, βλέπουμε και τους υπολείπους που έχουν ανηφορήσει εκεί στο ζυγιστήριο σε αυτό το γύρο-γύρο μέχρι να βγουν οι αναβάτες. Είδαμε για λίγο και τον παππού της παρέας. Τον Oriental Resort και εδώ ο αναβάτης Μαστοράκης, ο Ρούσλαντ και ο προπονητής του Ίπου, ο Ηλίας Σιατούνης. Ένας-ένας παίρνουν θέση. Οδηγίες των Εντιόν Τσελά από τον Παναγιώτη Θεολόγου. Τι οδηγίες θα έδινες? Σε ποιον? Στον Εντιόν, σε αυτή την κούρσα για τον πρώτον Τσάρτ. Επουδενή μην μείνεις πίσω. Δεν είναι το άλλο. Επαφή με τους πρώτους, ελέγχουμε ρυθμό. Όσο πιο μπορείς πιο ψηλά. Δηλαδή. Αν υποθέσουμε ότι ο Ρούσλαν θα πάει στο κεφάλι, ο Αλμπάχη τον έχουμε δει να διακρίνεται και με... χωρίς να του είναι απαραίτητο το κεφάλι και με πιο ψηλά βάρη από τα σημερινά. Αν υποθέσουμε ότι ο Secret Rebel θα φύγει πολύ καλά και ίσως να πάει και να επιδιώξει να πάει και στο κεφάλι, ο Μολότοφ είναι ένα άλογο που από μόνο του πάει μπροστά και θέλει το φιτίλι μόνο. Λοιπόν, τι άλλο, πρώτον Σάρτ εκεί, τέταρτο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο το πολύ. Πού να μείνει. Ο Ρένταλτσαρ θα μείνει πίσω. Λογικά και ο Σομούντ δεν θα είναι με τους πρώτους. Αλμπάχη, Μπροτονς Αρτ, ένας-ένας βγαίνουν στο στίβο. Και εδώ νούμερο 3 ο Μπροτονς Αρτ, ναι. Και θα δούμε και τους υπόλοιπους. Πίσω είναι ο Ριάνταλη Στάρτ, εδώ με τον Δημήτρη Ρώσο. Δημήτρης Ρώσος πρωταγωνιστή σήμερα. όλοι είναι εκτός. Όλοι είναι στο στίβο. Στο δε παιχνίδι το δίδυμο 1-7 έπεσε στα 3,20. Έπεσε και το 1-3 στα 3,30. 1-7-1-3 πλέον το παιχνίδι και το 3-7 στα 4,30. Στο 1-3-7 Αλμπάχη, Μπροτονς Αρτ και Ρουσλαντ. Οι τρεις με μεγάλη διαφορά. Εκεί επικεντρώνει τώρα το παιχνίδι. Εδώ με τον Αλμπάχη. Τον Μπροτονς Αρτ. Λοιπόν. Και... μου το χάλασε ο σκηνοθέτης. Και το Ρούσλαντ πήγα να πω. Και μας δίνει τον Secret Rebel. Λοιπόν, 3 νίκες ο Δρόσος, 2 ο Δημητσάνης, 2 ο Μερσινιάς. 3 αναβάτες σε 7 κούρσες τις έχουν πάρει. 3 ο Δρόσος, 2 ο Δημητσάνης, 2 ο Μερσινιάς. Για να δούμε εδώ αν θα υπάρξει άλλος που θα πάρει κούρσα σήμερα. Ο Δημητσάνης πάνω στον Αλμπάχη. Εδώ ο Ρούσλαντ. Πάμε να κλείσουμε όμως με την προηγούμενη υποδρομία. Γκανιάν για τον Κάτσι Τσάμπιον, το νούμερο 5, 3,5. Πλασέ για το νούμερο 5, 4,24. Για τον δεύτερο ένμυρο, το νούμερο 2, 3,63. Το δίδυμο 2, 5, 6,68. Το φορκάστ 5-2, 9,68. Το τρικάστ 5-2, 3, 52,66. Και το σύνθετο 4x5, 3,58. Θυμίζω διαγράφει ο Άσος Μαρβελίνο. Και επιστρέφουμε για την τελευταία υποδρομία του ελληνικού προγράμματος, την 8η, όπου κλείνουν τα παιχνίδια του σκορ 6 και του δεύτερου σκορ 4. Στη συνέχεια θα πάμε στη Νότια Αφρική, στο Γκρέβιλ. Έχουμε χρόνο, 20 λεπτά είναι η διαφορά που έχουμε από εδώ, από την εκκίνηση της δικής μας με την κούρσα που θα ακολουθήσει την τέταρτη στο ξένο πρόγραμμα. Άντε και 2 και 3 και 5 λεπτά να καθυστερήσει, μια χαρά είμαστε. Για αποδόσεις θα μας καθυστερήσουν. Ναι, εντάξει, αποδόσεις. Ανακοινώνεται 3 λεπτό εκκίνηση, το βλέπετε. Είδαμε το Ρούσλαντ, βλέπουμε το Μολότοφ. Μολότοφ. Τετραπλό 1-5-3-7, 20,25 ο πρώτος συνδυασμός. 1-5-3-7, 20 ευρώ και 25 λεπτά. Τα μονά. Αλμπάχη, Μπροτονς Αρτ και Ρούσλαντ είπαμε. Και φαίνεται και ότι ο Σομούντι είναι ο τέταρτος στα φαβορί τουλάχιστον. Για να δούμε. Λοιπόν, πλέον όλοι πίσω από το μηχάνημα εκκίνησης. Και να δούμε. Τα χαμηλά κιλά του Ρούσλαντ θα παίξουν ρόλο. Δεν θα καταλάβει τίποτα ο Αλμπάχη. Κοιτάξτε, όταν είναι 10 τα κιλά, καταλαβαίνεις. Ναι, όχι. Στη διαφορά εννοώ στο handicap. Μπροτονς Αρτ που έτρεξε σπριντ και ήρθε στο τέλος έτσι με ωραίο τρόπο τρίτος. Ο Μολότοφ ποτέ δεν μπορεί να πεις ότι ο Μολότοφ είναι απ' έξω. Secret Rebel. Ο Μόσταυλη εδώ. 4 και 5. πάνω κάτω το ίδιο παίζονται. Ως outsider βέβαια. Εστίαση. Εντάξει. Μην μου κουνιάσαι πολύ με την κάμερα. Ακριβώς 10 ευρώ αποδίδει πρώτο συνδυασμό στο τρικά, στο 1-3-7. 10 στο 1, το 1-3-7. Πήρε θέση και ο Secret Rebel και ο Σομούντ. Οι τρεις από τους 7 έχουν πάρει θέση. Έρχεται και ο Oriental Star, το τέταρτος. Θα πούμε και την γρήγορα να τελειώνουμε. Πάμε. Ποιος είναι πάνω σε αυτό. Πάμε, Τσέλα 5, Δημησάν 7. Ρε εσύ Γιώργο, ναι, έχουμε βάλει μια ουρά. Έλα. Μια ουρά, μπορείτε. Πώς πάμε την κουκούλα. Γιώργο, σου βγάλετε κουκούλες, βγάζει. Γιώργο. Είπαμε Τσέλα 5, Τσέλα 5 ρε παιδιά. Δημησάν 7. Πήρε θέση και ο Μπροτονς Αρτ. Έρχεται και ο Αλμπάχη, τελευταίος θα πάρει θέση. Ο Μολοτωφ, ο συνήθως, εδώ. Γεια σας, καλό βράδυ. Καλό βράδυ κύριε. Δεν μ' αρέσει το λόγο μου ρε εσύ Γιώργο, μια ουρά ρε. Το πόδι μου να πάρει ρε. Δες με. Πήρε θέση και ο Μολότοφ, όλα έτοιμα, 1400 μέτρα. Περίμενε, γύρισε. Κοίτα λίγο γρήγορα, Δημήτρη. Κοχή. Κάτι υπόλοιποι κουκούλες. Και δίδεται η εκκίνηση της 8ης και τελευταίας σημερινής υποδρομίας από μέσα. Θέλει να οδηγήσει το νούμερο 7 ο Ρουσλαντ. Έρχεται δίπλα του το νούμερο 4 ο Secret Rebel. Ρουσλαντ και Secret Rebel οι δύο πρώτοι. Προωθείται ο Αλμπάχη το νούμερο 1 στην τρίτη θέση. Από μέσα βελτιώνεται και το νούμερο 5 ο Σομούντα στην τέταρτη. Ο Ρουσλαντ προηγείται, έχοντας από μέσα, απ' έξω, τον Secret Rebel, πιο έξω τώρα τον πρώτον Σάρτ. Έχει μείνει τέταρτος ο Αλμπάχη, δίπλα του στο κάγκελο είναι ο Σομούντ και στις δύο τελευταίες θέσεις είναι ο Μολότοφ, εξωτερικά του Oriental Start. Περάσαμε τα 800, είμαστε στα 700 και πάμε για τα 600. Με τον Ρούσλαντ να προηγείται και τον Secret Rebel να είναι ακριβώς δίπλα του. Αλμπάχη, πρώτον Σάρτ και Σομούντ, ενώ ανεβαίνει τόσο ο Μολότοφ απ' έξω τρέχοντας πολύ έξω, αλλά και ο Oriental Start. Πάμε για την ευθεία. Με τον Ρούσλαντ να προηγείται και να φτιάχνει διαφορά έναντι του Secret Rebel. Έρχεται ο Αλμπάχη από μέσα και απ' έξω ο Μπροτονς Αρτ. Ο Ρούσλαντ ανοίγει τη διαφορά έναντι των πίσω. Ο Μπροτονς Αρτ πιέζεται απ' έξω και από μέσα ο Αλμπάχη. Ρούσλαντ έχει πάρει μια διαφορά, έρχεται απ' έξω Μπροτονς Αρτ και τον απειλεί. Ρούσλαντ και Μπροτονς Αρτ, Ρούσλαντ και Μπροτονς Αρτ μέχρι το τέλος. Μπροτονς Αρτ, Ρούσλαντ, τρίτος ο Μολότοφ και τέταρτος ο Αλμπάχη. Μπροτονς Αρτ. 3, 7, 6 και 1. Σε τρομερή κατάσταση. 3, 7, 6 και 1. Ευτυχώς του δώσαμε οδηγίες και κέρδισε, έτσι, να έχει επαφή με τους πρώτους και να κάνει μια ευθεία δυνατά. Αλλιώς θα ήταν πολύ πίσω. Σε καταπληκτική κατάσταση ο πρώτος Σάρτ. Είναι εντυπωσιακός και ωραία κούρσα, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, εδώ ο Ρούσλαντ στη δεύτερη θέση, ο Μολότοφ τρίτος και τέταρτος ο Αλμπάχη. 3, 7, 6, 1. Secret Rebel πέμπτος, Orientalist Art στη συνέχεια, τελευταίος ο Μούντ. Λοιπόν, από τον Dutch Art και την Slave Silk ο Εντιόν. 15η νίκη του Μπροτονς Αρτ. Αυτό που λέγαμε για τα παιδιά του Dutch Art, τον είχαμε αναφέρει όταν μιλάγαμε για τους πρωτοεμφανιζόμενους και κυρίως για τη Fabulous Darling στην τέταρτη υποδρομία. Αναρωτιόσουν ποιος τέταρτος αναβάτης θα κερδίσει σήμερα. Ναι, ο Εντιόν. Απάντηση. Έτσι, ο Εντιόν. Ο Εντιόν είναι ο τέταρτος. Αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν, το 3761, από εδώ και πέρα θα περιμένουμε να επικυρωθεί για να δώσει αποδόσεις. Βλέπουμε και πάλι τι έγινε στην τελική φάση της διαδρομής. Ρουσλαντ θα μπει πρώτος. Ο Secret Rebel δεν θα μπορέσει να συνεχίσει για να το καταδιώκει. Προσπάθησε αρχικά από μέσα, στη συνέχεια θα βγει απ' έξω ο Αλμπάχη, θέλοντας να βρει ο Ναβάτης του πέρασμα για να αναπτυχθεί. Το πέρασμα το είχε, το δρόμο αν θέλετε καλύτερα, πεδίο ελεύθερο. Ο Μπροτονς Αρτ απ' έξω θα έρθει να πάρει την νίκη, ενώ συνεχώς κάλυπτε. Με το που μπήκε στον όμιλο και στην άφηξη, ο Μολότωφ του γύρισε το μάτι, όπως λέμε. Ο Μολότωφ είναι γνωστός Μολότωφ. Είμαι κι εγώ εδώ, κάτε στην άκρη. Έμεινε πίσω στην αρχή, ήρθε. Μολότωφ έχει φύγει καλά και θα μείνει τελευταίος. Κάποια στιγμή θα συγκαλπάζει με τον Oriental Start στην τελευταία θέση. Εδώ τώρα, κοιτάξτε, προοδευτικά. Μένει. Και πλέον ο Μολότοφ είναι μαζί με τον Oriental Start. Μόλις γυρίσει η κάμερα, θα τους δείτε να συγκαλπάζουν ένα άλογο, φαίνεται σχεδόν. Εδώ, βλέπετε. Ο πρώτος Αρτ βρήκε θέση, είπαμε, όσο πιο ψηλά τόσο πιο καλά, βρήκε θέση τρίτος. Δυνατή κούρσα, το καλύτερο φινάλε μας επεφύλασε η σημερινή αγωνιστική. Σκληρή μάχη μέχρι τέλους. Ο Ρουσλαντ μπορεί να έφαγε και λίγο κόντρα από τον Secret Rebel. Βάσια, πρέπει να ενημερώσεις τον κύριο Θεολόγου ότι δώσαμε οδηγίες στο άλογο να έχει επαφή με τους πρώτους, έτσι ώστε να μία ευθεία να είναι δυνατός για να πάρει την κούρσα. Λοιπόν, πάμε στη Βάσια. Έχει δίπλα της τον Παναγιώτη Θεολόγου. Λοιπόν, ο κύριος Θεολόγου είναι μαζί μας. Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Ανταγωνιστική κούρσα και φαίνεται σαν να έχει προηγούμενα. Πάντως με τον Ρούσλαντ, του παίρνει την νίκη. Και την τελευταία φορά που είχαν. Έχουν αυτή δύο φορές τώρα, τρεις. Έχουν συναντηθεί. Εντάξει, το δικό μου άλογο είναι σε πολύ καλή κατάσταση και γι' αυτό κέρδισε κιόλας. Φαίνεται να είναι πολύ δυνατός πάντως. Στο τέλος έδωσε τα πάντα. Ενώ την αρχή ο Ρούσλαντ ήταν μπροστά, κατάφερε στο τέλος και πήρε την νίκη. Το δικό μου το άλογο, να ξέρετε, είναι ένα πάρα πολύ καλό άλογο και φιλότιμο άλογο. Δύσκολα φεύγει από το πλασέ. Όσες συμμετοχές και να έχει κάνει, πολύ σπάνια έχει φύγει. Πάντα τρέχει καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Παναγιώτη Θεολόγου να μιλάει για τον Μπροτονς Αρτ και όπως λέει, και επειδή το είπε θα το αναφέρουμε, πράγματι έτσι είναι για τον Μπροτονς Αρτ, σπάνια φεύγει από το πλασέ. Έχει τρέξει 49 συμμετοχές, έχει 50 συμμετοχές πλέον, έχει 50 νίκες και 50 συμμετοχές, 15 νίκες και 27 παρουσίες στο πλασέ. Δεύτερη, τρίτη θέση, μεγάλη υπόθεση. 84% λέγεται αυτό. Τεράστια. Στα μαθηματικά. Λοιπόν, απομένουν οι αποδόσεις. Επικυρώθηκε. Η υποδρομή έχει καλώς, απομένουν οι αποδόσεις.